Η οικονομική ύφεση πλήττει ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα, υποστηρίζεται σε έρευνα που δημοσιεύει στα γερμανικά ηλεκτρονική έκδοση του Spiegel. Στην έρευνα τονίζεται πως αν κάποιος στην Ελλάδα θέλει να κατανοήσει τις αιτίες σημερινής κρίσης, πρέπει να ανατρέξει στη δεκαετία του 1970. Το τέλος της επτάχρονης δικτατορίας τον Ιούλιο του 1974 καταγράφεται ως η πιο σημαντική ημερομηνία στην νεότερη ελληνική ιστορία. Τότε δημιουργήθηκαν νέες πολιτικές ελίτ που διεκδικούσαν σταθερή εκλογική βάση. Το κλειδί γι' αυτό ήταν οι πελατειακές σχέσεις και ο λαϊκισμός. Χαμογελώ, γιατί είναι ένα θέμα που αποτελεί βασικό κεφάλαιο ενός τελευταίου βιβλίου που γράφω, που τελείωσε σχεδόν, και που ακριβώς αναφέρεται στην κρίση που περνάει η χώρα μας, στην οικονομική και κοινωνική κρίση που περνάει η χώρα μας. Ξέρετε, το θέμα της δημαγωγίας και του λαϊκισμού δεν είναι καινούριο. Αναφέρεται ακόμη από τους αρχαίους ιστορικούς. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρξε δημαγωγία. Στην νεότερη ιστορία μας αναφέρεται ως κλασικός δημαγωγός ο αείμνηστος τέος πρωθυπουργός της εποχής εκείνης, ο Δελιγιάννης. Ο Γιώργος Παπανδρέου υπήρξε ένας ικανός δημαγωγός και αρκετά λαϊκιστής. Γενικά η οικογένεια Παπανδρέου ήταν, η δημαγωγία είχε κυρίαρχο θέση. Στη σύγχρονη όμως ιστορία μας, κορυφαία εκδήλωσης λαϊκισμού και δημαγωγίας είναι το περίφημο «Λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου. Και στην προσπάθειά της η κυβέρνηση να βγάλει τη χώρα από την κρίση, πολλές φορές δημαγώγησε, πολλές φορές λαϊκίσε, έκανε λαϊκισμό, ας πούμε, δίνοντας παραπάνω ελπίδες από ό,τι προφανώς θα έπρεπε να περιμένουν, ή λέγοντας πράγματα ότι θα γίνουν, ενώ ξέρουν ότι δεν θα γίνουν μέχρι τότε, θα γίνουν ίσως αργότερα. Δηλαδή και αυτή είναι μια μορφή, αλλά είναι λίγο light δημαγωγίας. Δημαγωγία όμως τύπου «Λεφτά υπάρχουν» είναι κορυφαία και με άλλον τρόπο, με τελείως διαφορετικό τρόπο, λαϊκίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, λέγοντας ότι θα μας βγάλει από την κρίση με τον τάδε ή β' τρόπο, ενώ ξέρει ότι δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό. Λαϊκισμός λοιπόν και δημαγωγία στην Ελλάδα έχει συνεισφέρει το 100% σε αυτή την κρίση την οικονομική, την οποία δυστυχώς θα πρέπει να περάσουμε και να ξεπεράσουμε με τις θυσίες αυτές που κάναμε, ίσως με μερικές ακόμη. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα χρειαστούν άλλες, αλλά πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό ότι δεν θα είναι τίποτα το ίδιο από ό,τι ήταν πριν το 9. Μάλιστα, το δημοσίευμα συνεχίζει κάνοντας αναφορά στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η πρώτη εκλεγμένη συντηρητική κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή κρατικοποίησε τράπεζες, μέσα μεταφοράς και ναυπηγεία. Το αποτέλεσμα ήταν ένας δημόσιος τομέας στον οποίο έβρισκαν θέση οι κομματικοί φίλοι. Ο διάδοχος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο σοσιαλιστής Ανδρέας Παπανδρέου, συνέχισε την πελατειακή πολιτική από το 1981, ενώ παράλληλα είχε υποσχεθεί και ριζικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι ο Καραμανλής έκανε δημαγωγική πολιτική. Ο Καραμανλής παρουσίασε προϋπολογισμό με ελάχιστο χρέος, και με ένα έλλειμμα μηδενικό. Μέσα σε μια πρόβλημα της Κύπρου, μέσα σε μια ανασύνταξη της Ελλάδος μετά από την 7ετία και έβαλε την Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που άνοιξε τους ασκούς της χρηματοδότησης, με τις οποίες ο Ανδρέας Παπανδρέου λαϊκίσε, δημαγώγησε και τα λεφτά τα οποία έπρεπε να πάνε για ανάπτυξη και πρόοδο πήγανε για ευημερία πρόσκαιρη και τέτοια που να μας οδηγήσει στην κρίση. Η είσοδος της Ελλάδας στο ευρώ θεωρείται ότι βοήθησε στον αυξητικό? Ήταν μια δοκιμασία μεγάλη και μια δοκιμασία δύσκολη, την οποία και αυτήν τη χρησιμοποίησαν δημαγωγικά και δεν την χρησιμοποίησαν κάτω από μια ειλικρινή ομολογία και συζήτηση με τον λαό. Βεβαίως θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η σύντομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν αυτά τα χρήματα τα οποία προσποριστήκαμε όλο αυτό το διάστημα δεν πηγαίνανε για κατανάλωση, αλλά πηγαίνανε για παραγωγή. Εμείς προσωπικά, η γενιά μου έχει τελειώσει από την πολιτική. Έχουμε χρέος όμως να πούμε την αλήθεια και να το πούμε και στους πολιτικούς που δεν τολμούν και σήμερα να πούν την αλήθεια και προσπαθούν να γαλιφιάσουν, δηλαδή να λαϊκίσουν, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, για να μην πούν την αλήθεια. Εγώ να κάνω έναν υπολογισμό τύπου Τσοχατζόπουλου,
να πω ότι, μπας περιπτώσει, 500 εκατομμύρια, ένα δις, δύο δις, να φάγανε, τα φάγανε, να πάνε στο διάολο και να σκοτώσουν οι πάντες, να τους σκοτώσουν όλους. Αλλά το χρέος μας είναι 450 δις.